εδώ. Ευχαριστώ και όσους θέλουν να δουν τους συγγενείς, τους φίλους εδώ να παρουσιάζονται ως υποψήφοι. Πραγματικά ήταν συγκινητικό και με τιμά που ήρθαν να παρουσιάζονται ως υποψήφοι στα μέσα ενημέρωσης. Να διευκρινίσω ότι σήμερα είναι μια παρουσίαση για τα μέσα ενημέρωσης του ονόματος, του λογοτύπου, του σήματος δηλαδή του συνδυασμού μας και η παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού μας. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι για όλους τις αγαπητές φίλες και τους φίλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε για μια ακόμα φορά στο κάλεσμά μας. Η επικοινωνία μας από εδώ και πέρα στην προεκλογική περίοδο, όπως σας έχω υποσχεθεί, θα είναι τακτική και με συνέπεια. Ο λόγος της σημερινής συνάντησης μαζί σας είναι γιατί ο συνδυασμός μας είναι εδώ, δυνατός, ενωμένος και έτοιμος να παρουσιάσει το επίσημο όνομα και το λογότυπό του. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πόσο σημαντικό είναι για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιόν σας, να απευθύνομαι μέσα από εσάς στους συμπολίτες μας και να έχω μαζί μου τους πρώτους υποψηφίους. Θέλω να ευχαριστήσω την κάθε μια και τον καθένα υποψήφιο ξεχωριστά για την απόφασή του να συνασπιστεί μαζί μου και να οδηγήσουμε το Δήμο Καλαμάτα στην επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα στην οποία οραματιζόμαστε ο Δήμος να είναι ακόμα πιο δυνατός και η αναπτυξιακή πορεία του να είναι μόνο ανωδική. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν αναφερόμαστε μόνο σε οικονομικούς όρους και αριθμούς. Για μας ανάπτυξη σημαίνει επίσης κοινωνική πρόοδος, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και μέρημνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εμείς όλοι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων με εμπειρία, γνώσεις, ικανότητες και ουσιαστικό αίσθημα προσφοράς και όρεξη για σκληρή δουλειά. Στοιχεία τα οποία θέλουμε να μετουσιώσουμε σε έργο για το συμφέρον των συνδήμωτών μας και κατ' επέκταση του Δήμου μας στο σύνολό του. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ένας πρικισμένος Δήμος. Είναι ένας Δήμος που κατοικείται από αξιόλογους ανθρώπους, ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων, ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους, ανθρώπους που προσφέρουν αλλά και μοχθούν καθημερινά. Οφείλουμε λοιπόν στην πόλη και τα χωριά μας, οφείλουμε στους δημιουργικούς συνδημότες μας και στη δυναμική αυτού του Δήμου και κυρίως οφείλουμε στην ιστορία αυτού του τόπου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων μας. Από τη μέρα που ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για Δήμαρχος Καλαμάτας, συναναστρέφομαι καθημερινά με τους πολίτες και όλους εσάς που ζούμε την πόλη μας, που ζούμε το Δήμο μας. Όλους εσάς οι οποίοι μαζί με εμάς αγωνιούν και επιθυμούν το καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί όλοι εσείς, οι υποψήφοι, δεχτήκατε με ενθουσιασμό την υποψηφιότητά μου και είμαι υπερήφανη γιατί λαμβάνω και από τους πολίτες πολύ θετικά μηνύματα στο πρόσωπό μου. Η εμπιστοσύνη σας αυτή με γεμίζει ευθύνη, αλλά αποτελεί και την κινητήριο δύναμη της προσπάθειάς μας. Χαίρομαι που οι στόχοι μας ταυτίζονται. Χαίρομαι γιατί επιθυμούμε όλοι το άριστο για τον τόπο μας. Άλλωστε, πειραματισμοί, προσωπικές πολιτικές αγωνίες και φιλοδοξίες δεν χωρούν, δεν αρμόζουν στο Δήμο Καλαμάτας. Θα πω και σήμερα απευθυνόμενοι προς όλους τους συμπολίτες μου μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι ακρογωνιαίος λίθος της υποψηφιότητάς μου αλλά και της μέχρι σήμερα αυτοδιοικητικής μου πορείας ήταν και είναι η σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης την οποία έχουμε δομήσει χρόνια τώρα και την οποία θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Βασικές αρχές του συνδυασμού μας είναι η αξιοπιστία, η ευγενής άμυλα και η σκληρή δουλειά. Ξέρετε όλοι σας ότι δεν είμαι άνθρωπος που υιοθετεί την στήρα κριτική, δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε αντιπαλότητες και διαδικασίες πόλωσης και διχασμού των πολιτών. Γνωρίζετε επίσης ότι αν χρειάζεται, όταν απαιτείται, μπορώ και το έχω αποδείξει να υπερασπιστώ τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μου αποτελεσματικά και με συνέπεια και χωρίς καμία σκοπιμότητα. Όλα
αυτά σας τα ανέφερα γιατί αποτελούν κάποια από τα βασικά στοιχεία τα οποία θέλαμε να αποτυπώσουμε στο όνομα και το λογότυπο του συνδυασμού μας. Για μας πάνω απ' όλα είναι ο πολίτης. Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα, οι πεζόδρομοι, οι ποδηλατόδρομοι, το μέγαρο χορού και τόσα άλλα που κοσμούν την πόλη της Καλαμάτας είναι τα μέσα για να έχουμε ευτυχισμένους πολίτες. Για να έχουμε ευτυχισμένους πολίτες πρέπει να έχουμε ενεργούς πολίτες που όλοι μαζί συμμετέχουμε στον ίδιο σκοπό. Έχουμε το ίδιο όραμα. Όραμα. Την ποιότητα ζωής των πολιτών και την οικονομική ανάπτυξη. Ο δρόμος για την επίτευξη των στόχων μας είναι αυτό που μας γεμίζει. Το όραμά μας για το Δήμο Καλαμάτας είναι πολύ απλά. Να γίνει η Καλαμάτα μας η πρώτη πόλη. Η πρωτεύουσα πόλη της Πελοποννήσου με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αναγνώριση και διεθνή προβολή. Ο συνδυασμός μας δεν θα μπορούσε να έχει άλλο όνομα, λοιπόν, από αυτό που επιθυμούμε τόσο πολύ. Από αυτό το οποίο δεσμευόμαστε να πετύχουμε. Πρωτεύουσα δύναμη. Η πρωτεύουσα δύναμη είναι ο Δήμος μας. Είστε όλοι εσείς. Είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε όλοι όσοι μαζί θέτουμε αυτό το στόχο. Είμαστε όλοι αυτοί που θέτουμε τον τοίχη ακόμα πιο ψηλά. Είμαστε όλοι εμείς που θα κάνουμε τον τόπο μας πρωτεύουσα δύναμη της Πελοποννήσου και της Ελλάδος. Το όραμά μου για το Δήμο Καλαμάτας δεν είναι ούτε ουτοπικό ούτε άπιαστο. Είναι αυτό που θέλει κάθε πολίτης αυτού του τόπου. Είναι το όριμο αίτημα της κοινωνίας που για μένα και τους συνεργάτες μου είναι πλέον διαταγή και δέσμευση. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε δεν είναι να είναι ο Δήμος Καλαμάτας απλά μια γεωγραφική πρωτεύουσα. Θέλουμε να είναι πρωτεύουσα ανάπτυξης και πολιτισμού. Πρωτεύουσα με σεβασμό στον άνθρωπο και στις αυτονόητες ανάγκες της καθημερινότητάς του. Με ενισχυμένο το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας, με δομές πρόνοιας, παιδείας, με αναπτυξιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τη δυναμική του τόπου, με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποίηση πόρων, διαχείριση και ανάδειξη των ισχυρών πλεονεκτημάτων της. Όπως μπορείτε να δείτε, κυρίαρχο στο λογότυπο του συνδυασμού μας είναι το γράμμα P. Πρόκειται για ένα γράμμα σύμβολο. Είναι η πόρτα που ανοίγουμε στο μέλλον του Δήμου μας. Είναι η πύλη της ανάπτυξης με αιχμή του δόρατο στο αεροδρόμιο και το λιμάνι. Είναι ο ποιοτικός προορισμός που θέλουμε να γίνει η Καλαμάτα. Θέλουμε να αναδείξουμε την Καλαμάτα όχι μόνο ως τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, αλλά και ως πύλη και αφετηρία επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ανάπτυξης, οικονομίας της γνώσης για όλη την Πελοπόννησο. Να γίνει ο Δήμος Καλαμάτας πρωτεύουσα δύναμη της Πελοποννήσου, όπως ταιριάζει στους συμπολίτες μας και στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας. Μέσα στο γράμμα P σχηματίζεται ένα βέλος, το οποίο καταλήγει σε ένα καθαρό δέλτα. Είναι η δύναμή μας. Η δύναμη των ανθρώπων που απαρτίζουν τη δημοτική μας παράταξη, η δύναμη των συμπολιτών μας που πλαισιώνουν την προσπάθειά μας, η δύναμη όλων των ιδιών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας, η δύναμη του ίδιου του τόπου και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του. Αυτό που θέλουμε να είναι ξεκάθαρο σε όλους είναι ότι ο Δήμος Καλαμάτας αξίζει μόνο ανωδική πορεία, όπως ακριβώς δείχνει το βέλος στο λογότυπό μας. Τα χρώματά μας. Το πράσινο του λαδιού και της ελιάς συμβολίζει το βασικό παραγωγικό τομέα του τόπου μας. Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η διασφάλιση των pop προϊόντων μας, η δημιουργία κινήτρων για καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις, η προάσπιση των συμφερόντων του αγροτικού τομέα αποτελούν βασική μας προτεραιότητα. Το πορτοκαλί, το χρώμα που έχει συνδυαστεί με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αποτελεί μέρος του λογοτύπου μας. Ο Δήμος Καλαμάτας με τη μακρά ιστορία του, το πολιτιστικό του απόθωμα, αλλά και τις σύγχρονες καλλιτεχνικές του εκφάνσεις, η αθλητική δραστηριότητα της πόλης είναι βασική αναπτυξιακή μας πυλώνες, αλλά και τομείς που χρήζουν μέρημνας και αξιοποίησης. Και φυσικά το μπλε της θάλασσας και του ουρανού,
το χρώμα που περικλεί το μαγευτικό πίνακα του Δήμου μας. Αυτό που αντικρίζουμε κάθε μέρα και παίρνουμε δύναμη και ενέργεια όλοι μας. Βασικό στοιχείο του τόπου μας. Όπως ήδη σας ανέφερα, το λιμάνι και το αεροδρόμιο αποτελούν την αιχμή του δόρατος του αναπτυξιακού μας οράματος. Αυτό είναι λοιπόν το όνομα του συνδυασμού μας, πρωτεύουσα δύναμη. Σας περιμένουμε όλους. Ελάτε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Για μας και τα παιδιά μας. Ελάτε όλοι μαζί μας. Σε αυτές τις εκλογές πρώτα θα ακούσουμε. Θα μιλήσετε εσείς. Θα μιλήσουν οι πολίτες και οι δημιουργικές δυνάμεις της Καλαμάτας και του Δήμου. Θα κάνουμε αυτό που ο εκλογικός νόμος ορίζει. Θα απελευθερώσουμε, αλλά και ταυτόχρονα θα ενώσουμε δυνάμεις. Όμως ένας συνδυασμός δεν είναι το άψυχο αντικείμενο, μόνο το όνομα και το λογότυπο. Είναι οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν το όραμα. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τα πρώτα μέλη του συνδυασμού μας, τα οποία θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Είμαι πολύ υπερήφανη για αυτούς, γιατί είναι άνθρωποι με αρχές, με αξίες, με ικανότητες, με γνώσεις, με δεξιότητες, με κοινωνική παρουσία, αλλά κυρίως είναι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους χωρίς να προσβλέπουν σε προσωπικά ωφέλη. Είναι η πρώτη υποψήφια του Δημοτικού Συνδυασμού Καλαμάτα πρωτεύουσα δύναμη. Είναι οι πρώτοι υποψήφοι με τους οποίους ενώνουμε δυνάμεις. Θα τους καλέσω να έρθουν δίπλα μου. Ξεκινάμε.